Το youweekly.gr ταξίδεψε στην πανέμορφη Σκιάθο και είμαστε έξω από το Μιν, όπου διασκεδάζουν μέσα οι φίλοι του Γιώργου Αγγελόπουλου. Θέλετε να πάμε να δούμε τι γίνεται? Για πάμε! Νομίζω ότι εσείς ο άνθρωπος. Ναι, και εγώ το νομίζω. Εννοώ ότι θα μου μιλήσεις για τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Ναι. Το γνωρίζεις? Πολύ καλά. Τι έχεις να μας πεις? Ότι είναι από τα πιο καλά άτομα και γνήσι Σκιάθο. Πιστεύεις ότι είναι φαβορί στο Survivor? Είναι σίγουρο νικητής. Από αυτούς που είναι όλοι εκεί πέρα μέσα είναι ο νικητής. Ειδικά οι γυναίκες, η Ευρυδίκη και η Σόφη, έχουν πάθει αιμονή μαζί του. Γιατί? Η μία πρέπει να έχει φάει χιλόπιτα. Ποια από τις δύο λες? Η Παλαβάνη. Δηλαδή είναι ερωτικό το θέμα? Σίγουρα. Γυναίκες, παιδί μου, πεταμένα λεφτά. Αν μπορούσες να στείλεις ένα μήνυμα στον Γιώργο Αγγελόπουλο, ποιο θα ήταν αυτό? Επειδή το ξέρω τον Γιώργο καλά, του λέω να αντέξει και θα αντέξει. Βλέπεις? Ναι. Τον Γιώργο Αγγελόπουλο τον βλέπεις? Τον βλέπω, έχω δουλέψει μαζί του, έχω προπονηθεί και μαζί του. Είναι καλός? Είναι πάνω από όλα ισχυρός χαρακτήρας και αθλητής. Τώρα βλέπουμε ότι του κάνουν πόλεμο οι συμπαίκτες του. Γιατί νομίζεις αυτό? Του κάνουν πόλεμο πλαγίες επειδή δεν μπορούν να τον αντιμετωπίσουν στα ίσα, ούτε σωματικά ούτε πνευματικά. Την νίκη την έχει στο σεπάκι του? Εύκολα. Ο Γιώργος κάνει για εκεί. Εκείνοι κάνουν για showbiz. Δηλαδή θες να τον δούμε σε κάποια εκπομπή? Θα ήταν πολύ καλό να τον δω και σε εκπομπή. Η Σόφ δεν είναι καλά. Το μόνο σίγουρο, γιατί αφού έχασε δεν χρειαζόταν να πει οτιδήποτε μετά, να πει ότι νίκησε το κακό και χιλιαδιό. Γενικότερα κάνανε σαν 16 χρονών. Youweekly.gr, αφού είναι στη Σκιάθο, φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην έρθουμε και στο σκάνδαλο. Θέλετε να πάμε μέσα να δούμε τι θα γίνει? Πώς σου φαίνεται ο Γιώργος Αγγελόπουλος στο Survivor? Σούπερ παίχτης. Πώς νιώθεις που του κάνουν αυτό το πόλεμο τον άδικο όλοι οι παίκτες? Είναι η ζήλια. Η ζήλια αυτή, η ζήλια. Οι γυναίκες της παρέας, η Ευρυδίκη και η Σόφη, έχουν μια αιμονή μαζί του. Γιατί? Γιατί είναι ομορφό παιδό, τι γιατί, είναι ωραίος. Τον θέλουνε δηλαδή? Μόνο. Κόμπλεξ. Εννοείται. Τι μήνυμα τους θέλεις εσύ? Να αγάπη τους θέλω, αγάπη, από τη Σκιάθο αγάπη. Μία δήλωση. Μάθαμε ότι είστε ο πιο ωραίος άντρας της Σκιάθου. Όχι στη Σκιάθο μόνο. Οι συμπαίκτες του κάνουν ωστόσο πάρα πολύ πόλεμο. Γιατί νομίζεις ότι γίνεται αυτό? Προφανώς γιατί είναι το φαβορί, οπότε φοβούνται και αυτό το κάνουν σαμποτάζ. Αλλά δεν μπορώ να κερδίσει ο Τάνος. Οι γυναίκες της παρέας, η Ευρυδίκη και η Σόφη, τι πρόβλημα έχουν πάθει μαζί του? Δεν το κάνονται γι' αυτό, δεν το θέλουν. Άρα είναι γκομενικό το θέμα. Κατά μία άποψη ναι, γιατί όχι. Εντάξει, ωραίο παιδί, είναι αναμενόμενο να τον θέλει. Ναι, γι' αυτό ακριβώς.